γύρισε, Χριστέ μου, γύρισε. Γύρισε. Σκάσε! Ντορίτα! Τον έχεις τρελαθεί! Ντορίτα! Τα! Θέλω την Ντορίτα! Είσαι τύφλα στο μεθύς, το ξέρεις! Ασπασία! Σκάσε, θα φτάσω στο άκρα, θα φτάσω εδώ! Δεν θα βρεις! Θα σε πνίξω! Θέλω να έρθουν όλοι εδώ! Θα έρθουν όλοι, θα έρθουν! Πήγαινε να κυνηγήσεις σαν καλό παιδάκι! Ελάτε όλοι εδώ! Τι τους θες, παιδάκι μου, τους ανθρώπους? Απόψε θα ξεκαθαρίσουν όλα. Γιατί απόψε, παιδάκι μου, και αύριο μέρα είναι. Θέλω να έρθουνε όλοι εδώ. Συγχώρεσέ με. Αφήσε, γιατί δεν θα ξέρω, κρυώδε. Τι είναι καλά, ο Αντώνης είναι μεθυσμένος, τύφλα. Αντώνη, έλα, με ξέρωσε. Εντελώς. Ασπασία, πήγαινε να φέρω μια κομπρέσα να πάγω. Το βάζω, ποιος το σπάσε? Αυτός, ποιος είδε το σπάσει, εγώ? Κατάλαβα, λιώμα. Καλά, απειλούσε το σπάσει όλο το σπίτι, το πώς τη γλίτωσα. Βρε μάμα, τι τραβάς και εσύ από τότε που σας τον έφερα? Ένα γολγοθά, καρδούλα μου, ένα γολγοθά, τι να κάνω, μάνα είμαι. Ας την κομπρέσα, Ασπασία, πήγαινε εσύ, θα τον περιποιηθούμε εμείς. Όχι, δεν έχω να πάω πουθενά, αφού με φώναξε. Πήγαινε με, που σου λένε. Για να με φωνάξει κάτι θέλει να μου πει ο άνθρωπος. Εσύ πώς το κατάλαβες? Με φώναξε και κατέβηκα κι εγώ. Δεν άκουσα να σε φωνάζει εσένα. Εμπρός, φώναξε. Ελάτε όλοι. Άρα. Α, η ξύπνησε η γιαγιά. Τρέχα, τρέχα γρήγορα να την καθησυχάσεις εσύ. Ναι, σου πω. Πες της δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όλα είναι υπέλεγχο. Ασπασία, βάλτε στις κομπρές πάνω, βάλω εγώ λίγο πάνω. Σ' αγαπάω. Τι κάνεις, μωρή τρελή? Σ' αυτό σου είπα να τη βάζω την κομπρέσα, όχι εσένα. Μου ήρθε και εμένα τώρα μια έξαψη. Συνήθεια καθόλου? Ναι, τι, όχι, όχι καθόλου, καθόλου. Η γιαγιά είπε να του δώσουμε σκέτο καφέ να πιει. Δίκιο έχει, Ασπασία. Πήγαινε να του φέρεις λίγο καφέ. Ναι. Πού? Τι πω, μωρή, στην κουζίνα. Έλα, δωρείτε. Ναι. Είχε ξαναμεθεί ακόμη μια φορά στην Ιταλία. Ναι, και τι έκανε? Δεν ήξερε τι έλεγε. Α, έχει το ακαταλόγιστο γι' αυτό. Εκτός το ότι άρχισε να λέει μπροστά σε κόσμο πράγματα προσωπικά μας. Α, έκανε και τέτοια το παλιό παιδί. Ρεζίλι με έκανε. Έβγαλε στη φόρα μυστικά. Τότε χαλάλι το βάζω. Τι λες? Αυτός ο καφές, λέει ο κόκαλα, και αυτός ο καφές. Αμόρε. Αμόρε. Έτοιμος ο καφές? Φτιάξ' τον εσύ, Χριστίνα, εγώ δεν μπορώ. Καλά, εσύ τρέμει. Είμαι ταραγμένη. Γιατί τι έβαζε? Έτσι που τον είδα μεθυσμένο. Το λέει και πάρει μία, είδω τρελό στο μεθυσμένο και φοβήθηκε. Τι έπαθε, γιατί φώναζε? Τι ψάχνεις τώρα και σε έχει λογική ο μεθυσμένος? Πήγαν τα πόδια μου, τα χέρια μου παραλύσανε. Ναι, γι' αυτό έριξες το καφέ. Ναι, εσύ γιατί έριξες το νερό? Γιατί συνόδευε το καφέ. Σωστά. Ναι. Ταράχτηκες πολύ, Σοκαρίστηκα. Κι εγώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εσύ γιατί σοκαρίστηκες? Εγώ γιατί έχω να δω τέτοια σκηνή από πριν γνωρίσω το συγχωρεμένο. Συγχωρεμένος τι μας ήταν, πολύ αυστηρός αυτά τα θέματα. Ποιος χωρέστον? Εσύ γιατί σοκαρίστηκες? Για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Εγώ τέτοια σκηνή έχω να δω από τότε που παζόντουσαν οι Πανθέες στην τηλεόραση με τον Κίτσο και τη Μάρμο. Για πήγαινε, δες, φύγανε. Φύγανε. Πάνε να συνεχίσουν. Λες, Βέβαια. Αυτά ήταν μόνο το ορντεύρο. Τώρα πάνε για το κυρίως πιάτο. Έχει πρώτο, δεύτερο. Μη σου πω και τρίτο. Και μετά το επιδόρπιο. Χώρια τα τυριά και οι σαλάτες. Και εμείς σε δίαιτα. Άντε, καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Τι καλή νύχτα. Μαύρη είναι νύχτα στα βουνά. Φίλες και φίλοι, μια χαρούμενη χειμωνιάτικη μέρα αρχίζει. Διώξτε το άγχος, αφήστε στην άκρη τις κοτούρες και με ένα πλατή χαμόγελο πείτε καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνεις, να σε πάντα καλά, κι όταν είσαι πονά...
Και που λες, δεν ξέρω τι να κάνω. Να πάω στο λιτόχωρο με το Σπύρο ή στο Γήθιο με το Φόντα. Δηλαδή το πρόβλημά σου είναι Φόντας ή Σπύρος? Όχι. Το πρόβλημά μου είναι Μακεδονία ή Πελοπόννησος. Εσύ όπου και να πας καλά θα περάσεις. Αλλήμουν από μένα το μαγκούφι. Ναι, καλά. Ήθελέστα και παθέστα. Περίμενε εσύ μια ζωή να σου κάτσει κόμισα. Μαζέψου, έρχεται. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα, καφεδάκι. Όχι, έχουμε πολλή δουλειά. Άντε, κρεσιγά, η δουλειά μπορεί να περιμένει. Ένα πρωινό αστείο, είπα. Έλα, Λουκά. Ναι. Σου φέρα κάτι να βουτήξεις. Ω, να σε καλά, Βρασπασάκι, να σε... Ω. Χάλια είμαι, χάλια. Ναι, ναι. Ήπιες πολύ, πάρα πολύ ήπιες. Φαντάζομαι τι βλακίες θα έλεγα, ε. Όχι και βλακίες. Δεν μου λες, Ασπασία. Είπε τίποτα η Χριστίνα. Τι να πει, άντρας είσαι. Και θα πιείς και θα μεθύσεις και θα μεθύσεις. Το πρωί, Ασπασία, πάω να σηκωθώ και δεν μου βαστούσαν τα πόδια μου να πάω στη δουλειά. Σιγά μην πέσει έξω επιχείρηση. Ένα ρεπό το δικαιούσε και από τον νόμο. Νομίζω. Ναι. Έλα, ρε μάνα. Οχού, όρεξες τώρα πρωί-πρωί. Ναι, σε ξέχασα, ναι. Ναι, να πεθάνεις, ναι. Όχι, δεν πήγα σήμερα στη δουλειά. Έλα. Έλα, ρε μάνα, τώρα. Μάνα! Ναι, άντε, γεια. Η μάνα μου. Παράπονε. Με έχει πρίξει τις τελευταίες μέρες. Τι να πεις. Όλα είναι γραμμένα. Περιμένεις κάτι? Ναι, να τελειώσω τον καφέ να μαζέψω. Α, συγγνώμη, ορίστε. Να σε καλά. Και έτσι ο Σεπτέμβριος έκλεισε τελικά με κέρδος. Να προσεχείς. Κοίτα τώρα εδώ σχετικά με τις πωλήσεις Οκτωβρίου. Ενώ ξεκινάμε στο πρώτο δεκαήμερο με κάμψη, τι το σχεδιάγραμμα τι γίνεται μετά. Τι είναι αυτό? Οι πωλήσεις Οκτωβρίου. Αυτό που ακούγεται, λέω, τι είναι? Η Σόφη μωρέ, τραγουδάει. Οχ. Δεν μου λες επειδή δεν το κάνεις για να με εκνευρίσεις. Τι έκανα, καλέ, αφού δεν κουνήθηκα από τη θέση μου. Τι είναι αυτό που τραγουδάς? Το πάει η αγάπη μου. Κοίταξε, κακομοίρα, μη σε κάνω εγώ να τραγουδήσεις, το απολύομαι και τρελαίνομαι. Ναι, ωραία, εντάξει, έπιασα το υπονοούμενο και το βουλώνω. Άραξε, έχουμε ακόμα τις αηδίες σου. Συγγνώμη. Ακ, τώρα η τρελή Χριστούγεννα έρχονται που τραγουδάει για την πρώτη Απριλιά. Ναι, να πω κάτι πιο επίκαιρο, την Άγια Νύχτα, ας πούμε. Μη με εξοργίζεις, αυτό σου λέω μόνο, μη με εξοργίζεις. Ναι. Έλα ρε, τι γίνεται. Τι, απόψε. Ναι, θα μπορέσω. Τι, από την πίσω πόρτα. Σιγά, σιγά, αφού τραυματίας είμαι, πρόσεχε. Σιγά τα αίματα. Αμόρε! 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 Τώρα δεν σε βγάζω! Και γεια! Αν ήξερες πως χαίρομαι που σας βλέπω έτσι αγαπημένους! Ναι, είναι ευνοϊκό το φεγγάρι! Άντε, ευκαιρία να... Άρχισες πάλι. Διότι ποια είναι η χαρά μιας γιαγιάς? Να γίνει προγιαγιά. Να κρατήσεις την αγκαλιά της ένα δυσέγγωνο. Αυτό είναι το πρόβλημα, να σου κάνουμε ένα δυσέγγωνο. Πρώτα πρέπει να παντρευτείτε με τον Αντώνη και μετά να μου κάνετε το δυσέγγωνο. Δεν είναι ανάγκη να το κάνω με τον Αντώνη. Τότε κάντο με κανένα περαστικό. Βγες στο πεζούλι και όποιος περάσει. Γιαγιά, εγώ σκέφτομαι πολύ σοβαρά να γίνω μια ανήπαντρη μητέρα. Τι να γίνεις? Ανήπαντρη μητέρα. Πολλά κορίτσια στην ηλικία μου έχουν γίνει. Πολλά κορίτσια στην ηλικία σου έχουν γίνει και μηχανολόγοι, μηχανικοί. Εσύ γιατί δεν έγινες? Άλλο αυτό. Αχ, γιαγιά, μη με πρίζεις. Φτάνει που έχουμε τη μάνα του κάθε τρεις και λίγο. Γιατί τι κάνει? Τηλεφωνεί μήπως τυχόν βάλαμε την κουλούρα και δεν τη στόπαμε. Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν κι άλλοι λογικοί άνθρωποι. Thank you.
Σαν κατάσκοπος νιώθω. Ωραία, και μην φωνάζεις. Δεν θέλω να μας ακούσουν, ε. Εδώ είναι όλοι. Ευτυχώς λείπουνε. Μόνο η γριά πάνω σοφάει. Για πες μου τώρα, τι γίνεται. Περνώ μεγάλη φορτούνα, Σόφη μου. Γι' αυτό έχω την ανάγκη σου. Έλα και μπορεί με έσκασες. Περίμενε. Ορίστε. Α, ωραία πορσελάνη. Τι είναι, καλά, Ιωνία. Τα μέσα, Χριστιανή μου, αν πεις τι βλέπεις. Α, σωστό. Mm. Για να δω. Mm. Δικό σου είναι. Τι δικό σου, καλέ, τι δικό σου. Εδώ βλέπω τα σόδομα και τα γόμορα. Για λέγε, Σόφη μου, για λέγε. Ποιανού είναι. Ένας, δεν το ξέρεις. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις τώρα, αυτός ο τύπος είναι πολύ μπλεγμένος. Είναι, επαναθεμάτων, είναι. Καλά, μέσα στο γυναικομάνι το φλιτζάνι δεν το συζητώ. Πού έπεσα, Σόφη μου, πού έπεσα. Α, έλα, να το, έλα, βρήκα το κρεβάτι του εδώ. Πού. Έλα να δεις εδώ αριστερά, αυτό το στρογγυλό το βλέπεις. Ναι, όχι, τι. Το κρεβάτι είναι. Τι είναι, τι κρεβάτι είναι αυτό. Ημίδιπλο, τι κρεβάτι να είναι, μωρή. Με δύο γυναίκες το μοιράζεται, ξύπνα. Αχ, με δύο, Σόφη μου, με δύο. Τι. Άλλο τώρα. Τι, έλα, πόση κόρθια να δει. Μωρό, εγώ δεν βλέπω σήμερα φλιτζάνι. Τσόντα, βλέπω σε drive-in. Το έχει υπόψη σου, ε. Τι μου λες, ρε παιδί μου. Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε να κάνουμε με κόσμο εδώ. Γίνεται χαμός. Για πες. Λοιπόν, έχουμε τρεις. Ο ένας είναι αριστερά, ο πιο ψηλός. Οι άλλοι δύο είναι παραπέρα. Ναι. Εγώ πού είμαι εδώ. Εσύ στη μέση, παιδάκι μου. Αυτή εδώ. Το ξανθό κεφάλι, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις τώρα μένουν όλοι μαζί, ρε παιδί μου, στο ίδιο σπίτι. Ένα μυστήριο πράγμα. Ναι, Σόφη μου, κάτω από το ίδιο κεραμίδι, Σόφη μου. Πρόσεξε να δεις τώρα τι με εμένα με απασχολεί άλλο. Τι, Σόφη μου! Αν η μία είσαι εσύ. Ναι. Τότε οι άλλοι δύο ποιοι είναι, τι γίνεται. Έραντε, ποιοι είναι, Σόφη μου, ποιοι είναι. Γέλα, εγώ δεν τους ξέρω πάντα. Καλά, μην το ψάχνεις, προχώρα τώρα. Λοιπόν. Ναι. Αυτός τώρα. Αυτός είναι απέναντι. Ναι. Τις αγαπάει και τις δύο, κατάλαβες. Αχ, Σοφάκι μου, να σε φιλήσω. Ναι, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Δεν ξέρει ποια να διαλέξει. Αχ, δεν ξέρει το μανάρι μου, δεν ξέρει. Όχι, δεν ξέρει, Σόφη μου. Τώρα, κατά τα άλλα, ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι, Σόφη. Δεν βλέπω τίποτα άλλο. Μια πόρτα είναι εδώ στο βάθος, εδώ βλέπεις. Ναι. Καλά, χες την πόρτα. Στεφάνη, βλέπεις. Στεφάνη, κάτσε γιατί είδα προηγουμένως ένα. Για πες. Να, ένα, εδώ είναι ένα Στεφάνη. Αχ, Σοφάκι μου! Ναι, αλλά δεν ξεχωρίζω, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Γάμου είναι, η κηδεία είναι, δεν. Καλά, κηδεία να είναι τη γριά, θα είναι. Μορπιά γριά, και γριά είναι μέσα στο φλιτζάνι. Ε, τι στο διάολο! Όλοι μαζί τον ήπιατε τον καφέ συνεταιρικά. Τι να σου λέω τώρα, τι να σου εξηγώ. Πού έμπλεξες κι εσύ, ρε παιδάκι μου. Είναι να μη σου τύχει, Σόφη μου. Να μη σου τύχει. Ωραία έργα βάζουνε, δεν ντρέπονται. Ε, τι να βάλουν, καλέ. Να βάλουν ένα ντοκιματέρ του Κουστό. Να ξεστραβωθούμε λιγάκι. Πέθανε. Πάει το κορίτσι. Όταν πέθανε ο συγχωρεμένος, τόσο δεν τον έκλαψες. Αυτό ήταν, τέλειωσε. Δόξα τω Θεώ. Γύρνα να δω τον ειδικό απεσταλμένο. Ορίστε, πες το με την ησυχία σου. Δεν βλέπω. Δεν έχει αρχίσει ακόμα. Εννοώ, δεν βλέπω γενικότερα. Θα πω στην εγγονή μου να με πάει στον οφθαλμίατρο. Να της το πεις. Ήθελα να ξέρω γιατί εσύ βλέπεις. Τόση διαφορά ηλικίας έχουμε πια. Εσύ γιατί αναστενάζεις. Για το έργο. Εσύ. Κι εγώ για το έργο. Δεν έπρεπε να πεθάνει. Όχι, δεν έπρεπε. Ασχολήσανε. Ναι, ήρεμα, πολιτισμένα. Είναι ανάγκη δηλαδή ότι αρχίζει η ώρα να τελειώνει με πόνο. Χριστίνα. Ναι. Πρέπει να σου πω κάτι. Τι, παιδί μου. Υπάρχει κάποιος που με αγαπάει. Ναι, ποιος. Ένας, δεν το ξέρεις. Και τον αγαπάς κι εσύ. Σαν το γέλιο του Μάη, σαν παλιά αμαρτία τον θέλω. Ασφαζάκι μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι. Δεν είναι για χαρά. Γιατί. Γιατί υπάρχει πρόβλημα. Αγαπάει κι άλλη εκτός από μένα. Που είναι, πώς. Είναι πιο νέα, πιο τσακπίνα. Ας το, μην το ψάχνεις. Καταδικασμένα από χέρι. Καμιά ελπίδα, ε. Άκουμε εμένα τώρα που σου λέω, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Από πού ξέρεις. Εγώ ξέρω από ταινίες, με τις τορήματα. Από πού θες να ξέρω, δηλαδή. Κατακαημένη είσαι κι εσύ σαν και εμένα. Αυτές είναι αλλαγματικές βασίλες στο λογιστήριο. Τις αποδείξεις στο Λουκά. Μην ξεχάσεις το φάξι Λονδίνο. Εντάξει, τίποτα άλλο. Κουκου. Καλημέρα, Σάσα. Έχεις να μου τηλεφωνήσει μια ολόκληρη μέρα. Θα σε βαλώσω. Λοιπόν, πήγαινε και όπως είπαμε. Όπως είπαμε. Τι γίνεται, καλέ, γιατί χάθηκες. Ναι. Έλα, ρε κούλα, τι γίνεται. Με ζητάνε στην καντίνα. Ποιος μωρηγκόμενος. Μια άγνωστη. Α, καλά, εντάξει.
Έρχομαι, άντε, γεια. Έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση. Και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά μου. Και αν έχεις ειδικότητα, ένα ακληθικότητα, την αποκλειστικότητα. Να να ρα 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 ρα. Ασπασία. Ήρθα να σε αποχαιρετήσω. Γιατί πού πας? Φεύγω με πίκρα στα ξένα. Πού πας, μωρή? Εδώ, στη Χαλκίδα. Αχ, ωραία, μπράβο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Χαλκίδα. Έχει πολύ ωραίο ζερί, ξέρεις. Δεν πάω για το ζερί, Σόφη. Γιατί πας? Θα κάτσω στην ακροθαλασσιά και θα περιμένω την Παλήρια να έρθει να με τραβήξει μέσα. Έλα, Χριστέ και μπούκονε. Τι έγινε, καλέ? Με βρήκε συμφορά. Τι συμφορά, μωρή, να σε βρει εσένα? Σου κόψε μπεσαμέλ. Κρατάς μυστικό. Τώρα με προσβάλλεις. Εμένα που με βλέπεις μου έχουν πει καν και καν μυστικά. Με έχεις ακούσει ποτέ να τα λέω? Είπα εγώ ποτέ? Για το εξώγαμο της κούλας δεν είπα. Επίσης εκείνο το άλλο. Καλά. Ξέρεις ποιανό ήταν το φλιτζάνι που κοίταξες? Ναι, για παίζουν να πέσω, ξέρει. Του Αντώνη. Του Αντώνη! Αυτό το μυστικό θα το πάρει στον τάφο σου. Τι παξίλο που να πάρει τη γλώσσα σου. Δεν μου λες? Δηλαδή ο Αντώνης, η Ντορίτα και εσύ. Είμαστε ένα τρίγωνο βουτυγμένο στην αμαρτία. Έχει εθέρα η καντίνα. Και όπως καταλαβαίνεις, στους δύο τρίτους δεν χωρεί. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις, ρε παιδάκι μου? Το πήρα απόφαση. Θα γίνω ερημίτησα. Αυτό ήταν, ελολάθηκε. Θα βρω μια σπηλιά στο βράχο του Καβομαλιά. Μωρία, και θα έχεις άβρες. Αυτή θα είναι η καινούργια μου οικογένεια. Σάβρες και χαμελέοντες. Και τι θα τρως, παιδάκι μου, στον ξένο βράχο? Ακρίδες. Άκου τι πάθαμε τώρα. Έχουν θερμίδες οι ακρίδες? Λοιπόν, τι άλλα νέα? Τι άλλα νέα, τα ίδια. Άκου τι έπαθε η Καρανάσου, αυτό έχει κάνει το γύρο της Εκάλης. Για λέει. Αυτή, παιδί μου, τα έχει φτιάξει με έναν τεχνικό της ΔΕΗ. 23 χρονών, νεοδιόριστο. Καλή ώρα τα δικά σου. Τώρα μιλάμε για την Καρανάσου. Παντρεμένοι όμως και οι δυο, πού να πάνε, είχαν το γνωστό πρόβλημα. Το έχεις περάσει εσύ. Το θέμα μας είναι η Καρανάσου τώρα. Πάνε από εδώ, πάνε από εκεί, τίποτα. Και πού πάνε τελικά? Στον Ασπρόπυργο, σε ένα πυλώνα της ΔΕΗ, μέσα στη φωλιά ενός πελαργού, καλά το φαντάζεσαι. Εσείς πού το μάθατε? Όχι, δεν μας ξέφευγε. Διότι άκου τη συνέχεια. Ποιος εμφανίζεται στην πιο κρίσιμη στιγμή? Ο Καρανάσιος. Όχι, ο πελεργός. Και τους αρχίζει τα τσιμπήματα και στις δαγκωματιές και αυτοί να τρέχουν και να μην φτάνουν. Καλά, από τα κροξίματα και από τις φωνές ξεσηκώθηκε ο Ασπρόπυργος. Καταλαβαίνεις το σκάνδαλο. Μεγαλύτερο και από το δικό σου, αν μαθευόταν. Μην ξεφεύγουμε από την Καρανάσιο, εντάξει? Μπα. Νευράκια, τι έγινε, καυγαδάκι, καυγαδάκι. Τι καυγαδάκι, με ποιον να τσακωθώ, δεν κατάλαβα. Με τη γειτόνισσα για το ποια θα βάλει πρώτη την πουγάδα. Με τον Αντώνη, λέω. Αρπαχτήκαμε. Άκουσα, είσαι με τον Αντώνη. Τέλος. Τι τέλος? Τέλος εποχής. Πάπαλα, τέλος, αυτό ήταν. Γιατί? Αποφάσισα να γυρίσει την Ντορίτα. Σου είπε ο Αντώνης τέτοιο πράγμα? Δεν μου το είπε, μου το έδειξε. Δηλαδή? Συνέβη κάτι. Του έβγαζα στο σαλόνι σε μια στάση έτσι πολύ ιδιαίτερη. Για κάνε μου περιγραφή. Εκείνος ξαπλωμένος στη σκάλα. Σε τι κατάσταση? Πιωμένος, τύφλα. Το χνότο να βρωμάει ουίσκι και τσιγάρο. Και κρεμμύδι, θα έχει φάει σουβλάκι ως φαίνεται. Για λέγε λοιπόν. Εκείνη από πάνω του. Μου αρέσει την εκείνη. Αυτός τι φοράει? Ένα πουκάμισο ξεκούμποτο. Και φανελάκι? Ποτέ, ποτέ. Καδένα στο λαιμό? Ένα πετσί με το ζώδιο του. Και δεν μου λες. Παντελόνι φοράει. Άσε το διάολο, Μαρία, εγώ αυτή που κάθομαι και μιλάω μαζί σου. Καλά, Χριστίνα. Αυτή τη συνομιλία μας έτσι και τη μαγνητοφωνούσαμε, θα πουλούσαμε 20.000 στα 15 δευτερόλεπτα. Ναι, αυτό μου είπε, να βγάλω την προσωπική μου ζωή στα ροζ τηλέφωνα. Δηλαδή ο Αντωνάκης. Γύρισε εκεί που έπρεπε. Όχι, ρε Αντωνάκη. Ήρθες. Σε καλοδεχτήκαμε, σε αγαπήσαμε, σου ανοίξαμε. Σάσα! Την καρδιά μας. Και τώρα μας πετάσε το πακέτο που δεν έχει πια τσιγάρο. Έτσι είναι όπως τα λες. Γιατί ρε Αντωνάκη, επειδή βρήκα σταλού κοκό? Σε παρακαλώ, σας ηρέμησε. Τόσο καιρό δηλαδή, το δικό μας το κοκό σου άρεσε. Τώρα σου ξυνίζει. Τι έχει καλύτερο το κοκό της Αλληνής? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Σάσα. Όταν αναφέρεσαι στο κοκό της κόρης μου, να προσέχεις τα λόγια σου. Κατάλαβες, ο Αντωνάκης. Εδώ τρώει, εδώ πίνει. Σάσα! Τώρα που το σκέφτομαι, δεν το δίνει αλλού. Μέσα στο ίδιο σπίτι το αφήνει. Σκάσε, μωρή πια. Τόση ώρα μιλάς, νομίζω ότι βλέπω πορνό. Χριστίνα μου, θα το πιάσεις και θα το μιλήσεις. Και τι να του πω? Να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Να αποφασίσει την Ντορίτα ή εσένα. Και να κάνω εγώ τέτοιο πράγμα στην Ντορίτα? Με έχεις ικανή εμένα να κάνω τέτοιο πράγμα στο παιδί μου? Έχεις κάνει και χειρότερα. Περασμένα, ξεχασμένα. Δεν θα καταστρέψω εγώ την ευτυχία της κόρης μου. Και δεν μου λες,
Είσαι σίγουρη ότι η Ντορίτα τον αγαπάει? Σίγουρη δεν είμαι. Αλλά από αυτά που βλέπω. Ναι, αλλά αυτή η ιστορία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όλοι στο ίδιο σπίτι. Και τι να κάνω, να τους διώξω? Να ξεκαθαρίσει, παιδί μου, ο κύριος Αντώνης τη θέση του. Δεν μπορεί να το παίζει δίπορτο. Εκεί αν αγαπάει την Ντορίτα. Να παντρευτούν, να ανοίξουν το δικό του σπιτικό, να δεις και εσύ τι θα κάνεις. Τι να κάνω, εγώ βρεσέσαι. Να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου. Έρχονται κάτι τεκνά από τις ανατολικές χώρες. Ασύγκαλα αυτός που γκρέμισε το σοσιαλισμό, δεν ξέρω και το όνομά του. Έχεις δίκιο σας. Θα τον πιάσω και θα του μιλήσω. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Θα του μιλήσω αύριο κιόλας. Πρέπει να πάρει ένα τέλος αυτή η ιστορία. Λοιπόν, γράψτε του ένα σημείωμα και θα του το δώσω εγώ σήμερα. Πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε αύριο το βράδυ στις 8 στο γραφείο μου. Καφέ, σε παρακαλώ. Δεν μου λες, αυτή είναι η αλληλογραφία των υπαλληλών. Ναι. Μοίρασε, τι την κρατάς? Δεν θα τη μοιράσω, δεν είναι τίποτα επίγον. Και πού το ξέρεις εσύ, ποτέ δεν ξέρεις. Μπούρδες. Αντώνη, έχεις ένα γράμμα. Από πού? Α, δεν ξέρω. Πάνω όσο γυναικείο άρωμα μυρίζει. Για άλλα. Επίσης έχεις ένα φάκελο από το λογιστήριο. Καλά, καλά. Παίρνε κάποια στιγμή να τον πάρεις. Εντάξει. Πρέπει να μιλήσουμε. Αύριο στις 8 στο σπίτι. Δεν θα είναι κανείς. Μια πληγωμένη καρδιά. Καλά τα νέα. Τι? Στο γράμμα λέω τα μαντάτα. Εμπρός. Πήρα το γράμμα. Και? Εντάξει. Τι γίνεται? Αλλά... Εμπρός. Έλα. Τι έγινε χθες το βράδυ?
Σπασία, σχετικά με χθες το βράδυ. Δεν χρειάζεται να δικαιολογηθείς. Τουλάχιστον θα μπορούσε να μην φύγεις εγκυνηγημένος. Ομάδα!